τις απόψεις των ειδικών που εδώ και καιρό προειδοποιούν ότι οι πολίτες λόγω της έλλειψης χώρων εστίασης συνοστίζονται πλέον σε σπίτια, πάρκα και άλλους χώρους, φαίνεται ότι αποφάσισε να ενστερνιστεί η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως να ανοίξουν εστιατόρια και καφετέρειες τα μέσα Απριλίου. Τι λέτε βασικά σε όλα αυτά που ακούγονται, ότι θέλουν να ανοίξουν την εστίαση προκειμένου να ελέγχουν λίγο καλύτερα τον κόσμο, γιατί παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού σε πλατείες. Η εστίαση πρέπει να ανοίξει. Θα βάλουν τραπεζάκια αραιά, 4-4 άτομα, να κάθεται ο κόσμος πιο καλά. Εδώ τώρα στα παγκάκια που κάθονται και μαζεύονται όλοι μαζί χειρότερα. Έχετε παρατηρήσει τέτοια φαινόμενα εσείς συνωστισμούς σε παγκάκια, σε χώρες? Κάτω στην αγορά, στις πλατείες. Πλατείες είναι όλες γεμάτες. Παραλία. Συνέχεια. Προς την κατεύθυνση αυτή, βέβαια, συνέβαλαν τόσο οι απόψεις ειδικών που επιμένουν ότι ο κόσμος πρέπει να εκτονωθεί, όσο και η πίεση που ασκείται από τον κλάδο της εστίασης. Εξάλλου, οι εστιάτορες προειδοποιούν ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ενώ παραδίδουν και τα κλειδιά των επιχειρήσεών τους στο τέλος του Μαρτίου. Να και εγώ αυτό στην τηλεόραση. Πιστεύω ότι θα είναι καλά. Κι εγώ έτσι το βλέπω. Θα ελέγχεται και καλύτερα ο κόσμος. Βέβαια. Γιατί βλέπουμε εσείς τώρα κρατάτε μία απόσταση, αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε όλα τα σημεία στην Καβάλα. Ναι. Στην κεντρική πλατεία, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε δει τι γίνεται. Εκεί πηγαίνει ο κόσμος πολύς. Εχθές τους διώξαν την πλατεία οι χωροφυλάκες. Λέει πηγαίνετε για να καθίσετε, όχι εδώ. Ο κόσμος εμφανίζεται ιδιαίτερα κουρασμένος και επιλέγει όλο ένα και περισσότερο μία βόλτα στην Ήπεθρο. Διέξοδο στον εγκλεισμό βρίσκουν δεκάδες καβαλιώτες μέσα από μία βόλτα στη θάλασσα, ένα περίπατο στο βουνό ή ακόμη και παίζοντας ρακέτες. Βλέπουμε ξεδίνεται λίγο στο... με τις ρακέτες για... Μόνο αυτό μας απέμεινε. Ερχόμαστε εδώ, παίζουμε, κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα γιατί είμαστε 40 χρόνια χειμερινοί. Αυτό είναι που μας απέμεινε. Και αυτό πάνε να το κόψουν. Δηλαδή, πάνε και βάζουν ρυθμίσεις για αυτό το πράγμα. Πότε μεταβαίνετε τώρα εδώ στη θάλασσα? Με τα πόδια έρχομαστε. Με τα πόδια αναγκαστικά. Ένα 500 μέτρα είμαστε. Παίρναμε το αυτοκίνητο, τώρα με τα πόδια έρχομαστε. Άλλοι που έμεναν πιο μακριά δεν μπορούν να παίρνουν τα μάξι τώρα. Μα δεν έρχονται. Ναι. Αυτό λέμε. Δηλαδή, περιορίζει αυτό το πράγμα. Για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που μαζεύονται όλοι, ας πούμε, στις παραλίες, στη Γλυφάδα και στο παλιό Φάλιρο, βάζει και εμάς κόφτη. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε τρία άτομα εδώ και άλλοι τρεις εκεί κάτω. Δηλαδή για αυτούς τα έξι άτομα βάζουν έξτρα ρυθμίσεις. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι που θέλουν να αποφύγουν. Τι άλλο να πω? Αυτά είναι. Εμείς όμως την κάνουμε. Το χόπι μας το κάνουμε. Δεν τα αφήνουμε. Είστε εδώ καθημερινά, τρέχετε, περπατάτε? Καθημερινά, σχεδόν καθημερινά. Πρέπει να ανοίξει. Κακώς θα κρατάνε κλειστά τα μαγαζιά. Τώρα που άνοιξε και ο καιρός, να κάθεται ο κόσμος έξω, να πίνει τον καφέ και να μην συνωστίζονται στις πλατείες. Εντελώς διαφορετική εικόνα στο Περιγιάλι. Λίγο οι χαμηλές θερμοκρασίες, λίγο και ο περιορισμός. Φαίνεται πως κράτησαν τον κόσμο στα σπίτια τους. Μπορεί ο κόσμος στο Περιγιάλι να μην βγήκε ούτε για ένα περίπατο, παρόλα αυτά, κερδισμένος από τον ελεύθερο χώρο, βγήκε ο οδηγός μοτοκρός. Εκμεταλλευόμενος την άδεια μουδιά, αποφάσισε να κάνει μία βόλτα με τη μηχανή του.